Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι ειδήσεις της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας από την τηλεόραση του Best. Για νέα απόπειρες εμπρισμού στην περιοχή του Αυλώνα, έκανε λόγο ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Κικίλιας κατά την έκτακτη ενημέρωση για την εικόνα στα πύρινα μέτωπα της χώρας το μεσημέρι της Πέμπτης. Μάλιστα, ο κ. Κικίλιας, χρησιμοποιώντας σκληρή γλώσσα, έστειλε αυστηρό μήνυμα στους εμπριστές, λέγοντας χαρακτηριστικά: Δεν θα γλιτώσετε, θα σας βρούμε και θα λογοδοτήσετε στη δικαιοσύνη. Μάχες για την αντιμετώπιση πυρκαγιών που εκδηλώνονται σε όλη την επικράτεια. Και κάποιες από αυτές παίρνουν ανεξέλεκτες διαστάσεις λόγω των θυελλωδών ανέμων. Κάποιοι αλητήριοι εμπριστές βάζουν φωτιές, θέτοντας σε κίνδυνο τα δάση, τις περιουσίες και πρωτίστως τις ανθρώπινες ζωές. Στους πρόποδες της Πάρνηθας, στην περιοχή Αυλώνα, από τις 8 το πρωί έγιναν 9 απόπειρες εμπρισμού. 8 και 13, περιοχή Αυλώνας, πρώτη προσπάθεια. 8 και 57, περιοχή Σικάμινο Αυλώνα, τρεις προσπάθειες. 9 και 47, περιοχή Σικάμινο Αυλώνα, άλλες τρεις προσπάθειες. 10 και 51, βόρεια της Αυλώνας, μία προσπάθεια. 12 και 2, βόρεια της Αυλώνας, στους πρόποδες της Πάρνηθας. Μία προσπάθεια εμπρισμού, η οποία πήρε διαστάσεις. Αυτό που συμβαίνει είναι όχι απλά ανεπίτρεπτο, αλλά εσχρό και εγκληματικό. Αναγνωρίστηκε ασημή αγροτικό ημιφορτηγό που πιθανόν εμπλέκεται στα περιστατικά. Γίνονται προσαγωγές υπόπτων. Το ανακριτικό της πυροσβεστικής, κυρίως η ελληνική αστυνομία και πάντως η ΕΕΠ, θα κάνουν τα πάντα για να συλλάβουν τους εμπριστές. Εγκληματείτε ενάντια στη χώρα, δεν θα γλιτώσετε, θα σας βρούμε, θα λογοδοτήσετε στη δικαιοσύνη. Τώρα, επίθεση στην κυβέρνηση με αφορμή την στάση της στο μέτωπο των πυρκαγιών έκανε από την Πάτρα ο Νίκος Παπάς, εκ των διεκδικητών της αρχηγίας του ΣΥΡΙΖΑ. Παράλληλα, μίλησε για τους στόχους του κόμματος ενώπιση των εσωκομματικών εκλογών και τον αριθμό των μελών που θα προσελθούν στις κάλπες. Αυτή την ώρα, ο κ. Παπάς είναι ομιλητής σε συγκέντρωση του κόμματος στην περιοχή της Ρομάτζας, ενώ το πρωί είχε συνάντηση με την Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Πελοποννήσου. Δυστυχώς έχουμε αυτή την τραγωδία παντρεμένη με μια εικόνα διάλυσης του κρατικού μηχανισμού και των δομών. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν έχει την πολυτέλεια να μας λέει ότι φταίνει προηγούμενη, διότι προηγούμενη είναι η δική του διακυβέρνηση. Είναι η διακυβέρνηση η οποία σταμάτησε το πρόγραμμα της δασοπροστασίας, το οποίο εργάζονταν 5.000 άτομα και θα μπορούσαν να έχουν συμβάλει στην πρόληψη. Έχει την ευθύνη διότι υπάρχουν χιλιάδες οργανικά κενά στην πυροσβεστική, διότι η δασική υπηρεσία είναι αποψηλωμένη από ανθρώπινους και υλικούς πόρους, διότι από τα διαθέσιμα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης έχει χρησιμοποιήσει λιγότερο από το 1% για την πολιτική προστασία, διότι έχει ένα Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας χωρίς οργανόγραμμα, έχει ένα νόμο για την πολιτική προστασία ο οποίος είναι ανενεργός, και βεβαίως έχει συμβάλει τα μέγιστα ούτως ώστε να υπάρχει αυτή η εικόνα. Οι φωτιές δυστυχώς σταματούν είτε στη θάλασσα είτε στις παρυφές του αστικού ιστού. Είναι μια εικόνα η οποία πρέπει να αλλάξει και δεν μπορεί να αλλάξει με μια συντηρητική δεξιά κυβέρνηση όπως αυτή του κύριου Μητσοτάκη, η οποία έχει άλλες προτεραιότητες από τις ανάγκες της κοινωνίας, τις ανάγκες των ανθρώπων, τις ανάγκες του περιβάλλοντος. Θέλουμε να έρθουν όσο το δυνατόν περισσότερα μέλη και φίλοι του κόμματος. Θέλω να καλέσω και με την ευκαιρία της δικής σας παρουσίας εδώ όλο το δημοκρατικό κόσμο να συμμετέχει, να κάνει την οικοδόμηση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία δική του υπόθεση, να χτίσουμε από κοινού το σπίτι κάθε προοδευτικού πολίτη, να χτίσουμε από κοινού την παράταξη της νίκης. Ο ΣΥΡΙΖΑ από τη διακήρυξη του από το 2019 και μετά, de facto, ομολόγησε μάλλον και τυπικά αυτό που de facto είχε συμβεί τα προηγούμενα χρόνια. Είχε καταφέρει να φτάσει σε ποσοστά του 35% και του 36%, που σημαίνει ότι αγκάλιασε σχεδόν το σύνολο των προοδευτικών αριστερών πολιτών, ανδρών και γυναικών της χώρας. Αυτό πλέον είναι κομμάτι της επικαιροποιημένης μας ταυτότητας. Είναι στο καταστατικό μας και στη διακήρυξή μας ότι είμαστε το σπίτι κάθε προοδευτικού πολίτη και αγκαλιάζουμε όλες τις θετικές παραδόσεις του αριστερού και προοδευτικού κινήματος. Τους ανθρώπους από την αριστερά μέχρι το προοδευτικό κέντρο. Τον κόσμο πώς θα τον πείσετε όμως ότι η πρόταση που θα φέρει ο νέος ΣΥΡΙΖΑ είναι αξιόπιστη? Με ένα σοκ δημοκρατίας και συμμετοχής. Δυστυχώς κάναμε λάθη το προηγούμενο διάστημα. Πρέπει να είμαστε με απλή γλώσσα απέναντι στον κόσμο, να πούμε αλήθειες σκληρές για το τι έφταξε
και μόνο έτσι μπορεί να πιστεί ο κόσμος, ο οποίος έχει μάθει να αγωνίζεται για να κερδίζει η δημοκρατική και αριστερή παράταξη, ότι ξανά μπαίνουμε στην τροχιά της νίκης για τη δημοκρατία. Τώρα γέμισαν τα ταμεία σε ξενοδοχεία και εστιατόρια, καθώς παρουσιάστηκε αύξηση κατά 16% στο τζίρο των καταλυμάτων το δεύτερο τρίμηνο του 2023, ενώ στο 9,1% έφτασε στην εστίαση. Πάμε να μιλήσουμε με τον συνάδελφο Σωτήρη Παπανδρέου. Σωτήρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργο. Είναι μια πρώτη αποτίμηση της τουριστικής κίνησης φέτος. Φαίνεται ότι γέμισαν τα ταμεία σε ξενοδοχεία και εστιατόρια. Έχεις κάποια καλύτερη εικόνα, τι ακριβώς συμβαίνει? Θα λέγαμε το πρώτο δείγμα, γιατί το δεύτερο τρίμηνο του 2023, συγγνώμη, μιλάμε πρακτικά μέχρι και τον Ιούνιο, δηλαδή στην έναρξη της τουριστικής περίοδου, οπότε περιμένουμε σίγουρα με ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον τα οικονομικά αποτελέσματα από τους τζίρους των επιχειρήσεων τουρισμού και εστίασης για το υπόλοιπο του καλοκαιριού, όπου εκεί θα έχουμε βέβαια την πιο ξεκάθαρη εικόνα για το πώς πάνε τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά, είναι ένα μήνυμα αυτό και δείχνει μια αύξηση του τζίρου σε σχέση με το 2022. Σίγουρα ότι τα πράγματα έχουν πάρει ένα καλύτερο δρόμο, θα λέγαμε, τουλάχιστον σε γενικές γραμμές και με βάση τα ποσοστά τα οποία βγαίνουν φυσικά από το μέσο όρο. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της Ελστάτ, Γιώργο, που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα, μιλάμε για μια μέση αύξηση 16,6% στο τζίρο στον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων καταλυμάτων. Για το δεύτερο τρίμηνο του 2023 έφτασαν σχεδόν στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα στοιχεία της Ελστάτ δίνουν τη μεγαλύτερη αύξηση τζίρου 23% στην περιφέρεια Αττικής και η μεγάλη έκπληξη ότι σίγουρα η μικρότερη αύξηση παρατηρήθηκε στο νησί της Μυκόνου, το πριγκιπάτο, όπως συνηθίζουμε να λέμε έτσι περιπεκτικά για το συγκεκριμένο νησί των Κυκλάδων, το οποίο καταλαβαίνεις ότι τα προηγούμενα χρόνια θεωρείται το must, το επίκεντρο, η καρδιά του τουρισμού, του ελληνικού τουρισμού. Παρ' όλα αυτά, φέτος τα πράγματα φαίνεται ότι δεν δείχνουν να πηγαίνουν καλά, τουλάχιστον βρίσκονται σε οριακό σημείο οι τζίροι των επιχειρήσεων και ήταν μια γενική αποτύπωση και μια γενική εικόνα που υπήρχε μέχρι τώρα. Απλά τώρα το βλέπουμε να επιβεβαιώνεται και με τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Τώρα, τι γίνεται με την Αχαΐα? Ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων στον κλάδο των καταλυμάτων μας βρίσκει εδώ στην Αχαΐα σε μια καλή πορεία, Γιώργο. Είμαστε κοντά στον μέσο όρο της αύξησης τζίρου πανελλαδικά, με 15,5% η ανάπτυξη των επιχειρήσεων καταλυμάτων στον ομό Αχαΐας για το δεύτερο τρίμηνο του 2023, τον Ιούνιο δηλαδή, και έχουμε μια διαμόρφωση εσόδων στα 8,5 εκατομμύρια περίπου ευρώ για τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις, από 7,3 εκατομμύρια ευρώ που ήταν το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2023. Δεν είναι κάτι το φοβερό, αλλά όπως ξέρουμε πολύ καλά και ο τουρισμός στην Αχαΐα δεν είναι για κάτι, δεν καταλαβαίνει ένα μεγάλο ποσοστό στην τοπική οικονομία και πολύ περισσότερο στην βιομηχανία, την τουριστική πανελλαδικά. Τώρα όσον αφορά τις επιχειρήσεις εστίασης, έχουμε στην Αχαΐα αντίστοιχα θετικά αποτελέσματα, όχι κάτι το εντυπωσιακό βέβαια, αλλά μίλαμε για μια αύξηση κοντά στο 7%, 6,9% για την ακρίβεια, ο τζίρος των καταστημάτων για το δεύτερο πάντα τρίμηνο του 2023. Ο τζίρος έχει ανέβει στα 37,6 εκατομμύρια ευρώ συνολικά για όλη αυτή την περίοδο, από 35,2 εκατομμύρια ευρώ που ήταν την αντίστοιχη περίοδο του 2022. Καταλαβαίνεις ότι η οικονομία βγαίνει σιγά σιγά με πολύ αργούς ρυθμούς από την κρίση στην οποία είχε περιέλθει τον προηγούμενη διετία-τριετία με τις γνωστές επιπτώσεις από τον κορονοϊό, και βέβαια αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις συγκεκριμένες έχουν μπροστά τους αρκετό δρόμο ακόμα να καλύψουν αυτό το τεράστιο κενό που δημιουργήθηκε και την ανακοπή της πορείας που υπήρχε μέχρι το 2019. Σωτήρη, κάνοντας μια πρώτη αποτίμηση έτσι, από τη δική σου την πλευρά, τι πιστεύεις, φέτος ήταν μια καλή χρονιά για τον τουρισμό? Τι λένε και τα στοιχεία και τι εκτίμηση έχεις και εσύ? Κοίταξε, περιμένουμε, σίγουρα θα πρέπει να περιμένουμε τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Η γενική εικόνα είναι ότι οι επιχειρήσεις προσπαθούν να ανταπεξέλθουν σε αυτή τη μεγάλη πρόκληση που υπάρχει τον τελευταίο χρόνο με της ακρίβειας. Προσπαθούν να ισορροπήσουν μεταξύ των ανατιμήσεων που θα πρέπει να ακολουθήσουν και αυτοί ως κρίκος της αλυσίδας των προϊόντων και των υπηρεσιών, μεταξύ των ανατιμήσεων, όπως είπαμε, αυτών των προϊόντων, με τις αντοχές
των πελατών τους. Γιατί όπως καταλαβαίνεις, οι αυξήσεις αυξήσεις, αλλά μέχρι ένα όριο θα μπορούν να φτάσουν αυτές οι αυξήσεις, μέχρι να μπορεί μια επιχείρηση να, είναι, να εξακολουθεί να είναι βιώσιμη και να έχει κάποια έσοδα. Από ένα σημείο και μετά, οι ανατιμήσεις σίγουρα να γίνονται, μετατρέπονται σε μεγάλο βαρύδι για τις τσέπες των καταναλωτών και εκεί βρίσκεται η ισορροπία που θα πρέπει να βρουν οι επιχειρήσεις. Σίγουρα υπάρχουν σοβαρές επιπτώσεις από αυτές τις ανατιμήσεις, τις οποίες θα τις δούμε στο τέλος του καλοκαιριού και ακόμα μεγαλύτερες αναμένεται να είναι στον κλάδο του εμπορίου. Εκεί είναι μεγαλύτερη ζημιά, όπως μαθαίνουμε, σε σχέση με τα έσοδα των επιχειρήσεων, κάτι το οποίο, όπως είπαμε, θα δούμε πώς θα καταλήξει και με το κλείσιμο των εκτόσεων στα τέλη Αυγούστου. Πάντως για την Μύκονο όλοι λέγανε ότι τελικά υπήρχε πτώση στην κίνηση, γιατί ήταν εμφανές το προηγούμενο διάστημα. Εβεβαιώνεται και αυτό, έτσι δεν είναι, Σωτήρη? Κοίταξε, η ακρίβεια αλλάζει και τις συνήθειες του κόσμου. Από εκεί που κάποιες περιοχές τουριστικές ήταν must, εντός εισαγωγικών, για να χρησιμοποιήσουμε και αυτή τη διάλεκτο, για κάποιους που έκαναν τις διακοπές το καλοκαίρι, πλέον τα έξοδα αυτά γίνονται δυσβάστακτα. Δεν μιλάμε μόνο για τη διαμονή, μιλάμε για τα έξοδα διατροφής, μιλάμε κυρίως για τα έξοδα μετάβασης. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά, φέτος το καλοκαίρι τα εισιτήρια των ακτοπλοϊκών επιχειρήσεων είχαν γίνει πάρα πολύ ακριβά. Μιλάμε για ανατιμήσεις 20 και 30% σε σχέση με τις περσινές τιμές. Οπότε καταλαβαίνετε, λίγο πολύ όλα αυτά συγκεντρώνονται στο καλάθι και δημιουργούν μια αύξηση σημαντική και υπολογίσιμη για όλους τους τουρίστες, για όλους τους καταναλωτές, οι οποίοι στρέφονται και σε άλλες λύσεις πλέον και σε υπηρετικούς προορισμούς για να αποφύγουν όλα αυτά τα μεγάλα έξοδα. Υπήρξε βέβαια και η άσχημη φήμη ενδεχομένως που επέκτησε το νησί εξαιτίας κάποιων περιστατικών τα οποία είχαν σημειωθεί, τα οποία λειτουργήσαν πολλαπλασιαστικά στην όλη καχυποψία που υπήρχε. Προφανώς, όταν βλέπεις συνέχεια στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λογαριασμούς να ανεβαίνουν με ποσά, με λογαριασμούς πέρα από κάθε πραγματικότητα, καταλαβαίνεις ότι εκεί αρχίζει να επικρατεί και ένα κλίμα φοβίας. Σου λέει ο άλλος, θα πάω σε ένα νησί, εντάξει, θα καθίσω να πιω ένα καφέ, να φάω ένα φαγητό, αλλά τι λογαριασμός θα μου έρθει στο τέλος. Όλο αυτό δημιουργεί και ένα κλίμα ανησυχίας και φοβίας που σίγουρα αποτρέπει κάποιους ανθρώπους από το να κάνουν αυτές τις επιλογές. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σωτήρη, θα τα πούμε και στη συνέχεια του δελτίου μας. Τώρα να μείνουμε όμως στο θέμα, καθώς και να δούμε ποια είναι η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί σε τοπικό επίπεδο, στην Πάτρα και στην Αχαΐα, στον τομέα των καταστημάτων εστίασης και αναψυχής. Πάμε στον Καθήλυνα Αρμόδιο, τον πρόεδρο του Συλλόγου Καταστημάτων Εστίασης και Αναψυχής, τον κύριο Τάσο Γιατρά. Κύριε Γιατρά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε για την παρουσία σας στο δελτίο μας. Κάνοντας μια πρώτη αποτίμηση, δεδομένου ότι είμαστε στην τέταρτη εβδομάδα, θα πάμε την επόμενη εβδομάδα του Αυγούστου, ποια είναι η κίνηση στα καταστήματα εδώ της περιοχής εν ώψη του καλοκαιριού? Κοιτάξτε να δείτε, σε ό,τι αφορά τα καταστήματα τα εποχικά, θεωρώ ότι κύλησε μία σεζόν η οποία είχε δύο όψεις, μία κακή στην αρχή της και μία σίγουρα πολύ καλύτερη και λόγω των υψηλών θερμοκρασιών προς το τέλος και βαίνοντας προς την ολοκλήρωση της καλοκαιρινής σεζόν. Νομίζω ότι θα είναι θετικό το πρόσημο, αυτό το οποίο θα προσθεθεί στα καταστήματα τα οποία δραστηριοποιούνται στην ακτογραμμή της Αχαΐας, στα καλοκαιρινά καταστήματα, έτσι όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε, σε αντίθεση με τα καταστήματα τα οποία είναι στο κέντρο, στον αστικό ιστό, που όλο αυτό το διάστημα δεν έχουν τους αντίστοιχους τζίρους με τους χειμερινούς μήνες. Είναι κάτι λογικό. Θεωρώ όμως ότι είναι μια σεζόν η οποία κύλησε σε καλά επίπεδα. Υπήρχε μια δίψα γενικότερα του κόσμου στο να βγει, στο να καταναλώσει. Πού την αποδίδετε αυτή εσείς? Εντάξει, θα συμφωνήσω στο ότι υπήρξε η επιθυμία. Δεν είμαι σίγουρος αν κατανάλωσε, τουλάχιστον αν μπόρεσε να καταναλώσει όσο θα ήθελε. Άκουσα και νωρίτερα τη συζήτηση που είχατε με τον συνάδελφό σας, τον κύριο Παπανδρέου. Οι αυξήσεις στις τιμές, η πληθωριστική πίεση είναι κάτι το οποίο το αντιμετωπίζουν όλοι, και οι πελάτες και οι επιχειρήσεις. Καταλαβαίνετε ότι για καμία επιχείρηση δεν είναι εύκολο ή δεν είναι αυτό το οποίο θα ήθελε, είναι να έχει την αύξηση των τιμών και προϊόντα τα οποία να κοστίζουν πολύ περισσότερο από ό,τι κοστίζαν το προηγούμενο διάστημα. Η πίεση όμως, ειδικά στα τρόφιμα, ο πληθωρισμός εστίασης, έτσι όπως έχουμε συνηθίσει εμείς οι ίδιοι επαγγελματίες να το λέμε, δεν έχει καμία σχέση με τα επίσημα νούμερα, έτσι όπως ακούγονται στις ειδήσεις. Είναι πάρα πολύ μεγάλες οι αυξήσεις, είναι πάρα πολύ μεγάλα τα κόστη, αυξημένα και μεγαλύτερα από οποιαδήποτε άλλη χρονική περίοδο.
Οπότε τα περιθώρια κέρδους και για τα καταστήματα είναι περιορισμένα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, έτσι. Είναι σίγουρα πιεσμένα. Κάθε επιχείρηση έχει τους δικούς της δείκτες, αλλά σίγουρα είναι πάρα πολύ πιεσμένα. Πιστεύετε οποιοδήποτε λάθος μπορεί να αποβεί μοιραίο για μια επιχείρηση ως προς τη βιωσιμότητά της. Πιστεύετε επίσης ότι ο κόσμος φέτος πήγε διακοπές ή προτιμήσε να μείνει στην Πάτρα, οπότε κατανάλωσε περισσότερο? Εντάξει, δεν έχω τέτοιους δείκτες για να σας πω με επίσημα στοιχεία. Η εντύπωση η οποία έχω είναι ότι τα μαγαζιά που είναι γύρω από από την πόλη και στην περιοχή της Αχαΐας, νομίζω ότι στις καλοκαιρινές εβδομάδες, γιατί μήνες δεν είχαμε πολλούς, δούλεψαν κυρίως τον Ιούλιο που είχε την περίοδο του καύσωνα. Δηλαδή ήταν μια περίοδος η οποία είχε πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα, υπήρξε μια μεγάλη επισκεψιμότητα στα καταστήματα εστίασης. Από την άλλη, βαίνοντας προς το τέλος, θεωρούμε ότι και ο Σεπτέμβρης θα είναι ένας μήνας ο οποίος θα μπορέσει πιθανώς να ισορροπήσει λίγο τον κακό Ιούνιο. Σε αυτό ήθελα να σχολιάσουμε ότι αν είχατε ένα καλύτερο ξεκίνημα, αν τον Ιούνιο ήταν λίγο καλύτερος από άποψη καιρικών συνθήκων, σαφώς θα ήταν καλύτερη και η τζίρι. Προφανώς και δυστυχώς τα τελευταία χρόνια η κλιματική αλλαγή μας έχει οδηγήσει σε μια διαφορετική λειτουργία των εποχικών καταστημάτων. Αν τα προηγούμενα χρόνια και πριν μια δεκαετία σίγουρα τα καταστήματα άρχιζαν λίγο μετά το Πάσχα να ετοιμάζονται ώστε να ολοκληρώσουν τις ετοιμασίες τους τέλος Απριλίου, αρχές Μαΐου, είδαμε φέτος ότι ακόμα και αρχές Ιουνίου κάποια καταστήματα ή ακόμα και ολόκληρες περιοχές να παραμένουν κλειστές λόγω των καιρικών συνθήκων. Είχαμε και τις διπλές εκλογές. Υπήρξε μια δυσλειτουργία, θα έλεγα, και τον Μάιο και τον Ιούνιο, που σίγουρα επηρέασε και οδήγησε σε χαμηλούς τζίρους. Για να μην προτρέχουμε, ούτε να βγάζουμε έτσι ένα κλίμα μεμψημυρίας, θα έλεγα ότι ας είμαστε αισιόδοξοι, το καλοκαίρι συνεχίζεται. Ο κόσμος έχει ακόμα μέρες για να γευτεί τις χαρές του καλοκαιριού, της ανάπαυσης ηρεμίας, και πιθανώς και ο Σεπτέμβριος, όπως προείπα, να είναι ένας μήνας ο οποίος θα μπορέσει να δώσει επιπλέον τζίρους. Τώρα το καλοκαίρι θα ολοκληρωθεί σιγά σιγά, αλλά το ζήτημα είναι τι θα γίνει τους επόμενους μήνες το χειμώνα. Και αυτό το λέω γιατί προμηνύονται περαιτέρω αυξήσεις στα τρόφιμα που είναι βασικά ήδη για εσάς και για τα καταστήματά σας. Υπάρχει προβληματισμός για το τι θα ακολουθήσει το επόμενο διάστημα από άποψη κόστος? Είναι τόσο ευμετάβλητη η κατάσταση, και επειδή το έχω σχολιάσει αρκετές φορές, που η πληθωριστική πίεση η οποία υπάρχει οδηγεί σε αναπροσαρμογή των τιμών. Προμηθευτές αλλάζουν τις τιμές, τις πρώτες ύλες, ακόμα και αναβδομάδα, όσο και αν αυτό ακούγεται περίεργο, και μιλάμε για προμηθευτές και μεγάλους προμηθευτές και για μεγάλους πελάτες, μεγάλα καταστήματα εστίασης, τα οποία έχουν κεντρικές συμφωνίες, αλλά επειδή συμπαρασύρονται από μια σειρά από πράγματα, από την ενέργεια, από τις αυξήσεις οι οποίες έχει κάθε προϊόν, βλέπουμε να έχουμε αναπροσαρμογή στις τιμές. Δηλαδή είναι τόσο ευμετάβλητη η κατάσταση και συνήθως είναι προς τα πάνω αυτές οι τιμές. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ναι, και προβληματισμός υπάρχει και σίγουρα μια τεράστια ανησυχία για το τι θα ακολουθήσει. Και βέβαια είναι μεγάλο ζητούμενο και το ρεύμα και τι θα γίνει με αυτό, γιατί έχουν σταματήσει οι επιδοτήσεις από την κυβέρνηση, έτσι δεν είναι? Ναι, οι επιδοτήσεις έχουν σταματήσει και μάλιστα και όσο υπήρχαν δεν ήταν στο βαθμό τον οποίο θα θέλαμε για τον κλάδο της εστίασης. Τώρα έτσι κι αλλιώς έχουν σταματήσει. Το θέμα της ενέργειας κάπως έχει ισορροπήσει. Δεν βλέπουμε αυτούς τους δυσθεώρητους λογαριασμούς, οι οποίοι μας παραμένουν σε ρύθμιση. Πολλοί είναι απλήρωτοι, πολλοί υπολείπονται στις πληρωμές τους, γιατί καταλαβαίνετε ότι κανείς δεν θα μπορούσε να αντιμετωπίσει τόσο μεγάλους λογαριασμούς, οπότε μείνανε λίγο πιο πίσω οι πληρωμές. Για να κλείσουμε και την κουβέντα μας, κάνοντας έτσι μια πρώτη αποτίμηση, θα λέγαμε ότι είναι καλό το καλοκαίρι του 2023 για την εστίαση της Αχαΐας ή όχι? Αν έπρεπε να απαντήσουμε μία λέξη, θα έλεγα μάλλον είναι θετικό. Αλλά θα περιμένω να ολοκληρωθεί, γιατί σε μία περίοδο καλοκαιρινή που είναι λίγες ημέρες, κάθε μέρα η οποία χάνεται από ένα ξαφνικό μπουρίνι, από κάτι έκτακτο, μειώνει τους τζίρους. Μέχρι στιγμής φαίνεται ότι έχει ισορροπήσει, και ο Ιούλιος έχει πάει μαζί με τον Αύγουστο, έχει ισορροπήσει τον κακό Ιούνιο,
Οπότε, βαίνοντας προς το τέλος, θεωρώ ότι θα είναι θετικό το πρόσημο το οποίο θα είναι για το σύνολο των καταστημάτων, τα οποία δραστηριοποιούνται στην ακτογραμμή της Αχαΐας. Κύριε Γιατρά, σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας στο δελτίο μας και για τα στοιχεία τα οποία μας είπατε. Καλό βράδυ. Να είστε καλά, καλή σας συνέχεια. Τώρα την παρέμβαση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας, Ανδρέα Παναγιωτόπουλου, προκάλεσε κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στις φοιτητικές εστίες. Ο λόγος είναι ότι δεν επαρκούν τα διαθέσιμα ακίνητα, με αποτέλεσμα οι φοιτητές χαμηλών οικονομικών στρωμάτων να αναγκάζονται να διακόψουν τις σπουδές τους, καθώς δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα υψηλά ενίκια. Όσο για τη φοιτητική εστία της Πάτρας, δεν υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια για τη στέγαση των φοιτητών. Για τη φοιτητική στέγη αλλά και για τη στέγαση των εκπαιδευτικών απανταχού της χώρας. Είναι ένα από τα μείζωνα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες βασικά των παιδιών που θέλουν να σπουδάσουν, διότι είναι αποτρεπτικός παράγοντας ακόμη και παιδιά να μην σπουδάσουν καθόλου γιατί δεν βγαίνουν οικονομικά. Αντιλαμβάνεστε εν μέσω αυτής της οικονομικής συγκυρίας που έχουν φτάσει στα ενίκια, ο πληθωρισμός τρέχει και η οικονομική ενίσχυση την οποία δίνει η κυβέρνηση δεν φτουράει πουθενά γιατί ο ίδιος ο πληθωρισμός την εξανεμίζει. Τι πρόβλημα υπάρχει ακριβώς με τη στέγη για τα παιδιά? Δεν υπάρχουν σπίτια αφενός. Δεν υπάρχει πρόγραμμα δημιουργίας φοιτητικής εστίας και δωματίων να μένουν τα παιδιά, ιδιαίτερως στην Πάτρα, η οποία είναι μια φοιτητού πολύ, και αντιλαμβάνεστε ότι οι ανάγκες είναι πάρα πολύ μεγάλες. Ο πληθωρισμός τρέχει και εξανεμίζεται η όποια ενίσχυση οικονομική δίνεται, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι θα έχουμε παιδιά τα οποία δεν θα σπουδάσουν. Είναι ένα από τα μείζωνα προβλήματα της κοινωνίας, το οποίο η κυβέρνηση πρωτίστως πρέπει να δει, αλλά και ολόκληρη η κοινωνία να μας απασχολεί. Τώρα επιμένουν οι πολίτες να πολιορκούν τα αστυνομικά τμήματα και να ξημεροβραδιάζονται με στόχο να αλλάξουν την ταυτότητά τους για να μην προμηθευτούν τις καινούργιες, φοβούμενοι ότι θα παρακολουθούνται με τσιπάκι. Μια συνωμοσιολογία που έχει λάβει πανελλαδικές διαστάσεις και απασχολεί τον δημόσιο διάλογο, αφού και σε άλλες περιοχές έχουν καταγραφεί εικόνες με ουρές έξω από τα αστυνομικά κτίρια. Σε κάθε περίπτωση πάντως, εκείνοι που κυριολεκτικά ταλαιπωρούνται είναι οι πολίτες που έχασαν την ταυτότητά τους και χρειάζονται άμεσα να την αντικαταστήσουν. Εντάξει, καινούργιες τώρα είναι σχετικό. Θα είναι όπως λέμε το 666. Ξενύχτια, ωραίες ταλαιπωρίες χωρίς κανένα λόγο και πολλές θεωρίες συνωμοσίας έξω από τα αστυνομικά τμήματα όλης της χώρας. Οι αντιδράσεις για τις νέες ψηφιακές ταυτότητες που κάνουν πρεμιέρα το Σεπτέμβρη συνεχίζονται από συγκεκριμένες ομάδες πολιτών. Γιατί λένε πολλοί ότι είναι του διαβόλου, τώρα τι διάλογο θα γίνει, δεν ξέρουμε. Εσείς θα την πάρετε την καινούρια ταυτότητα? Κοίταξε, αν δεν είναι με 666 και με αυτά που λένε κάποιοι για τις γραφές, να την πάρω. Αν είναι όμως όπως τα λένε, για ποιο λόγο να την πάρω? Είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι μέσα σε μια καρτούλα θα μπορέσουμε να έχουμε τα πάντα, θα μπορέσουμε να μην χρησιμοποιούμε πολλές κάρτες και με μία θα κάνουμε τη δουλειά μας. Κάποιοι όμως αντιδρούνε, δεν τις θέλουν. Νομίζω ότι καλό είναι να πάμε μπροστά, όχι να πηγαίνουμε προς τα πίσω. Εδώ και λίγα 24 ώρα αποτελεί σύνηθες φαινόμενο να σχηματίζονται ουρές έξω από τα αστυνομικά τμήματα σε αρκετές επαρχιακές πόλεις. Πολίτες πέφτουν να ανανεώσουν τις ταυτότητές τους προκειμένου να αποφύγουν το νέο τύπο της ψηφιακής ταυτότητας που έρχεται στη ζωή μας μέσα στο Σεπτέμβρη. Αρκετοί θεωρούν πως στις νέες τύπου ταυτότητες θα υπάρχει τσιπάκι το οποίο θα τις εντοπίζει ανά πάσα στιγμή, υιοθετώντας τις γνωστές θεωρίες συνωμοσίας που διακινούνται από αμφιβόλου ποιότητας σελίδες στα social media. Εντάξει, τώρα ο καθένας έχει τους λόγους του για να το κάνει. Εγώ δεν έχω και πρόβλημα με αυτό. Στην Ευρώπη είναι χρόνια. Είναι καιρός να έρθει και σε εμάς εδώ. Θα την πάρετε την καινούρια ταυτότητα? Θα την πάρω, πώς θα την πάρω την καινούρια ταυτότητα? Γιατί δρούνε όμως για διάφορους λόγους. Αλλά, άστος. Είναι συντηρητικοί πολλοί αυτοί οι άνθρωποι, κατάλαβες, πολύ συντηρητικοί. Πολλά είναι τα βίντεο στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης με οδηγίες για το τι πρέπει να κάνει κανείς ώστε να αποφύγει την έκδοση της ταυτότητας νέου τύπου, αλλά και με τους εντός εισαγωγικών κινδύνους για αυτούς που θα το κάνουν, καθώς μερίδα πολιτών, συνωμοσιολόγων, θεωρεί πως οι καινούργιες ταυτότητες έχουν ακόμα και μικροτσίπ παρακολούθησης. Όπως αναφέρουν στις σελίδες τους, αν κάποιος εκδώσει τώρα νέα ταυτότητα παλαιού τύπου, αυτή θα έχει δεκαετή ισχύ και δεν θα υποχρεωθεί να βγάλει καινούργια το Σεπτέμβρη. Δεν είμαι υπέρ αυτής της αλλαγής που πάνε να κάνουν, γιατί με όλα αυτά που έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια, βλέπουμε ότι σιγά σιγά περιορίζονται οι ελευθερίες και πάμε με πολύ γοργό ρυθμό σε μια ολοκληρωτική ψηφιακή πραγματικότητα. Αυτοί που δεν θέλουν ταυτότητες συνήθως αντιδρούν σε οτιδήποτε καινοτόμο ή καινούριο.
Δεν χρειάζεται. Εγώ από το πρώτο τον εαυτό μου, πάντα όταν έβγαινε κάποια εκείνη ταυτότητα, υπήρχε κάτι μέσα που θέλει το κακό μας ή πάντα κάποιος θέλει το κακό μας. Τώρα πάμε σε ένα διαφορετικό θέμα, καθώς έχουμε την παρουσία συμμοριών ανηλίκων, οι οποίες βγάζουν μαχαίρι σε κινηθεακή, απειλούν περαστικούς. Ένα τέτοιο περιστατικό σημειώθηκε προ εβδομάδων στον Κόμβο Κουρδέση σε βάρος ενός 33χρονου. Πάμε στον συνάδελφο Σωτήρη Παπανδρέου. Σωτήρη, τι ακριβώς συμβαίνει? Έχουμε συμμορίες ανηλίκων που βγάζουν ακόμα και μαχαίρια? Δυστυχώς έχουμε φτάσει και σε αυτό το σημείο, Γιώργο. Θύμα ένας 33χρονος, ο οποίος άκουσον δέχτηκε δύο μαχαιριές, μία στα πλευρά του και άλλη μία στο καρπό του, στο χέρι του, με αποτέλεσμα να υποστεί και αιμορραγία. Το περιστατικό σημειώθηκε σύμφωνα με την καταγγελία που έκανε ο ίδιος στην αστυνομία την προηγούμενη Δευτέρα το βράδυ, κατεβαίνοντας από τη μικρή περιμετρική προς τον Κόβο Κουρτέση στην Πάτρα. Για όσους γνωρίζουν τη γεωγραφία της πόλης, εκεί υπέστη βλάβη το αυτοκίνητό του, αναγκάστηκε να σταματήσει, κάλεσε την οδική βοήθεια να πάρει το αυτοκίνητο, όπως και έγινε. Ο ίδιος, επειδή το σπίτι του ήταν σε κοντινή απόσταση, αποφάσισε να πάει με τα πόδια και συνάντησε μπροστά του δύο ενήλικους, 13χρονους, σύμφωνα με δικές του εκτιμήσεις, οι οποίοι μετά από ένα διαπληκτισμό που έγινε, άνευ λόγου και αιτίας, κατέληξαν να τον κυνηγούν, αφού πρώτα του είχαν ρίξει μια μαχαιριά στα πλευρά. Μάλιστα, όπως διαπίστωσε αργότερα, ότι κατά την εξέτασή του στο νοσοκομείο, το μαχαίρι λίγο έλειψε να χτυπήσει ζωτικό όργανο. Ο άνθρωπος αυτός προσπάθησε να βρει καταφύγιο σε ένα μίγκι μάρκετ της περιοχής. Εκεί τον καταδίωξαν οι δύο ανήλικοι, δύο 13χρονοι, και του κατάφεραν ένα ακόμα πλήγμα στον καρπό του χεριού του. Εκεί υπέστη ένα βαθύ τραύμα, προκαλώντας του αιμορραγία. Και βέβαια, μετά από ειδοποίηση της αστυνομίας που έγινε, οι μικροί εξαφανίστηκαν. Ο άνθρωπος αυτός κατέληξε στο νοσοκομείο με αυτά τα τραύματα και βέβαια τρομοκρατημένος, όπως καταλαβαίνεις, αντιλαμβάνεσαι. Τώρα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για μια συμμορία που δρά στην περιοχή, η οποία μέχρι τώρα έχει απασχολήσει την αστυνομία μόνο με περιστατικά μικρής, θα λέγαμε, ίσονος παραβατικότητας. Πετούσαν πέτρες, αυτοκίνητα, διερχόμενα αυτοκίνητα, και σήμερα, όπως δείχνουν τα πράγματα, έχουν καταλήξει να τραβάνε μαχαίρι. Δεν είναι όμως μόνο το συγκεκριμένο περιστατικό, Γιώργο. Τις προηγούμενες ημέρες είχαμε και άλλες καταγγελίες. Ένας νεαρός και αυτός ανήλικος είχε πάρει τον προαστιακό από την περιοχή του Καστελόκαμπου για να επιστρέψει στην Πάτρα. Εκεί δέχθηκε επίθεση από δύο άτομα που επιχείρησαν να τον ληστέψουν. Μάλιστα, όπως καταγγέλουν χρήστες, επιβάτες του προαστιακού προστάτευσαν τον ανήλικο από την επίθεση. Και βέβαια δεν είναι μόνο αυτό το περιστατικό. Τελευταίες μέρες έχουμε δεχθεί και καταγγελίες από περίοικους, από κατοίκους στην περιοχή Δάφνες, στην παραλία των Δαφνών, και εκεί για δράση μια συμμορία ανηλίκων, οι οποίοι, όπως καταγγέλουν, τραμπουκίζουν, προκαλούν όχληση στην περιοχή και ακόμα και πετάνε πέτρες στα γύρω σπίτια και προκαλούν και ζημιές στα αυτοκίνητα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για μια συμμορία ανηλίκων, 5 με 6 άτομα, που δρούσε το προηγούμενο διάστημα στον Καστελόκαμπο και φαίνεται ότι έχει μεταφέρει τη δράση της στις Δάφνες. Ένα περιστατικό, η παιδική παραβατικότητα, η βία των ανηλίκων, φαίνεται ότι προσλαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις και στην πόλη της Πάτρας με την εκδήλωση τέτοιου είδους περιστατικών ανησυχητικών, αν μη τι άλλο. Και βέβαια, ελπίζουμε να σταματήσει εδώ η δράση και των συμμοριών και τέτοια περιστατικά και να μην οδηγηθούμε σε πιο βαριά περιστατικά, δεδομένου ότι ο άνθρωπος ο οποίος μας ανέφερε στην πρώτη περίπτωση κινδύνευσε να χάσει. Μιλάμε για σοβαρά πράγματα, Γιώργο. Μιλάμε για σκισίματα επιφανειακά, με ένα που προκάλεσαν αιμορραγία, αλλά και το πρώτο πλήγμα, όπως σου ανέφερα, λίγο έλειψε να χτυπήσει ζωτικό όργανο αυτού του ανθρώπου. Και όλα αυτά από ένα περιστατικό, από ένα τροχαίο ουσιαστικά που ο άνθρωπος σταμάτησε το αυτοκίνητό του λόγω βλάβης, έτσι. Σωστά. Και κατέληξε να βρεθεί διαπληκτιζόμενος με αυτούς τους δύο ανήλικους. Ο ίδιος λέει χωρίς λόγο και αιτία. Το επιτέθηκαν με αποτέλεσμα να φτάσουμε σε αυτό το περιστατικό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σωτήρη. Τώρα, φωτιά έχουν πάρει τιμές στα τρόφιμα και ειδικά στα νοπάλα, κανικά και τα φρούτα. Το κόστος της καλλιέργειας, ο καύσωνας αλλά και το ενεργειακό κόστος έχουν πυροδοτήσει μια κατάσταση που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία, με τους καταναλωτές να ψάχνουν από πάγκο σε πάγκο στις λαϊκές αγορές για τις πιο χαμηλές τιμές. Η ακρίβεια και η ανατιμήση στα προϊόντα πρώτης ανάγκης και ειδικά στα τρόφιμα που βάζουμε καθημερινά στο σπίτι μας είναι ένα θέμα συζήτησης που οι καταναλωτές το εξαντλούν αναζητώντας καλά και ποιοτικά προϊόντα σε χαμηλές τιμές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι λαϊκές αγορές, όπου αρκετός κόσμος κάνει τις αγορές του
ψάχνοντας την καλύτερη τιμή στα προϊόντα, τα οποία, όσο και αν έχουν ανατιμηθεί, είναι σίγουρα φθηνότερα από το χωράφι απευθείας στον καταναλωτή. Εμείς είμαστε το τελευταίο στροχό στις αμάξεις. Γιατί ενώ όλα έχουν ανεβεί, εφόδια, πετρέλαια, τα πάντα όλα είναι στο Θεό. Και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Εμείς βάζουμε προϊόντα, είμαστε πρωτογενής τομέας και σαν παραγωγή γνήσιοι εδώ στις λαϊκές αγορές, πουλάμε φθηνά για να τραβήξουμε τον κόσμο. Τα προϊόντα είναι πολύ φθηνά εδώ στις λαϊκές αγορές, αν τα συγκρίνεις με τα σούπερ μάρκετ. Οι παραγωγοί από την πλευρά τους τονίζουν ότι οι ανατιμήσεις των αγροτικών προϊόντων, όπου σε άλλα καταστήματα είναι τριπλάσιες, δεν οφείλονται στους ίδιους τους αγρότες, αλλά κυρίως στους μεσάζοντες, που παραλαμβάνουν σε χαμηλή τιμή και στη συνέχεια πουλούν ακριβότερα για να πάρει ένα ακόμα καπέλο μέχρι το ράφι. Αγοράζουμε όμως τις πρώτες ύλες για τα αγροτικά να φυτέψουμε ακριβά. Όταν βλέπεις τώρα ένα αγγίλιπας να καίει 30 ευρώ, δεν μπορούμε και εμείς τώρα την Περιά, την πουλάει 1 ευρώ η γυναίκα, 1 ευρώ την καρατζόβα, την Περιά, που άμα πας στο σούπερ μάρκετ θα τη βρεις 2,5 και 3. Ο κόσμος προτιμάει να πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ, να τα πληρώνει, δηλαδή η Περιά Φλωρίνης αυτή τη στιγμή εγώ πουλάω 1 ευρώ και στο σούπερ μάρκετ τη βρίσκεις 2 ευρώ. Αυτό που θίγουν οι παραγωγοί είναι το γεγονός ότι όσο και αν ακριβένει ένα προϊόν, ο καταναλωτής θα το βρει σε πολύ καλύτερη τιμή στη λαϊκή, ενώ η λειτουργία της υπαίθριας αγοράς είναι αυτό που συγκρατεί την περαιτέρω άνοδο των τιμών. Τα προϊόντα έχουν πάρει ένα ελάχιστο επάνω, ειδικά εδώ στις λαϊκές, γιατί οι λαϊκές πάντα κρατάνε τις τιμές χαμηλές, καθότι είναι από την παραγωγή στην κατανάλωση. Και ζητάμε και από τον κόσμο να στηρίζει τις λαϊκές αγορές, γιατί άπαξ και δεν υπήρχαν οι λαϊκές αγορές, οι ντομάτες τώρα στα σούπερ μάρκετ θα είχαν 5 ευρώ, και τα κρεμμύδια θα είχαν άλλα 3 ευρώ. Η λαϊκή έχει προσιτές πολύ χαμηλές τιμές. Ενδεικτικά μπορώ να σου πω 4 αγκούρια 1 ευρώ, με 1 ευρώ με πιπεριές, χόρτα 1,5, 1 ευρώ το κομμάτι πεπόνια, από αυτά δηλαδή που πουλάω αυτή τη στιγμή. Τώρα να πάμε στην περιοχή της Ακίνθου, όπου εκεί είχαμε απόβαση ελεγκτών της ΑΔΕ, οι οποίοι εντόπισαν πληθώρα παραβάσεων. Συγκεκριμένα 17 καταστήματα έκλεισαν, δεδομένου ότι δεν είχαν κόψει αποδείξεις ύψους 800.000 ευρώ. Σωτήρη, τι συμβαίνει στη Ζάκυνθο, τι ακριβώς είχαμε εκεί? Γιώργο, παράλληλα με το κυνηγητό της Ξαπλώστρας, έχουμε και την ΑΔΕ που φέτος το καλοκαίρι, όπως κάνει άλλωστε και κάθε άλλο καλοκαίρι τα τελευταία χρόνια, έχει τις εξορμήσεις στους τουριστικούς προορισμούς, όπου εκεί γίνονται εκτεταμένοι έλεγχοι για την αποτροπή της φοροδιαφυγής και για τον εντοπισμό τέτοιων παραβατικών συμπεριφορών. Είχαμε λοιπόν αυτή την εξόρμηση αυτή τη φορά στο νησί της Ζακύνθου. Οι ελεγκτές της ΑΔΕΣ επικεντρώθηκαν στην περιοχή του Λαγανάκη, όπου όπως ξέρουμε επικεντρώνεται, χτυπάει η καρδιά της διασκέδασης στο νησί της Ζακύνθου, και εκεί έγιναν οι συγκεκριμένοι έλεγχοι. Εντοπίστηκαν 17 συνολικά επιχειρήσεις. Όλες τους, όπως διαπιστώθηκε, είχαν πάρει χρήματα για λογαριασμούς, ενώ δεν είχαν με κάρτα μέσω του POS, αλλά δεν είχαν κόψει τις ανάλογες αποδείξεις από την ταμιακή μηχανή ή δεν είχαν στείλει τις σχετικούς λογαριασμούς, δεν τους είχαν δηλώσει ηλεκτρονικά στην ΑΔΕ. Συγκεκριμένα έχουμε 7 καταστήματα εστίασης που δεν είχαν εκδώσει πάνω από 15.000 αποδείξεις συνολικής αξίας άνω των 165.000 ευρώ, και επίσης είχαμε 10 επιχειρήσεις εστίασης που δεν είχαν διαβιβάσει στην ΑΔΕ ηλεκτρονικά, όπως είπαμε, πάνω από 13.000 αποδείξεις συνολικής αξίας 680.000 ευρώ. Μιλάμε δηλαδή, Γιώργο, για ένα ποσό συνολικά που ξεπερνά τις 800.000 ευρώ. Να πούμε ότι κάθε χρόνο η ΑΔΕ κάνει τέτοιου είδους εξορμήσεις. Έχει ήδη κάνει και στην περιοχή της Αχαΐας, σε παραλιακές περιοχές. Στην Ανατολική Αιγαία Λιακή επικεντρώθηκε φέτος ο έλεγχος, καθώς εκεί υπάρχουν περισσότερες, θα λέγαμε, τουριστικές επιχειρήσεις και εστίαση και αναψυχής παραλιακά, και εκεί είχαμε παρόμοια περιστατικά. Τώρα το ζήτημα είναι το πρόστιμο, το διοικητικό πρόστιμο που επιβάλλεται, δεν αφορά μόνο το χρηματική του διάσταση, αλλά και το κλείσιμο των επιχειρήσεων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, Γιώργο, έχουμε 48 λουκέτο. Καταλαβαίνεις ότι το 48 λουκέτρο για πολλούς φαντάζει ότι είναι μια τιμωρία εντός εισαγωγικών που δεν μπορεί να αποτελέσει μέσο αποτροπής. Άντε κάποια επιχείρηση να χάσει κάποια έσοδα για 2 ημέρες. Αλλά από τη στιγμή που μπορεί να κερδίζει πολλαπλάσια από τη φοροδιαφυγή, αντιλαμβάνεις ότι κάτι θα πρέπει να γίνει.
από την πλευρά της ΑΔΕ, έτσι ώστε αυτά τα διοικητικά μέτρα να γίνουν πιο αυστηρά. Ένα λουκέτο 48 ωρών δηλαδή μπορεί να με λειτουργεί αποτρεπτικά από το φαινόμενο της φοροδιαφυγής. Θα δούμε πώς θα το διαχειριστεί αυτό η ΑΔΕ, αν προτίθεται να αλλάξει το σχετικό πλαίσιο. Το γεγονός είναι ότι κάθε καλοκαίρι παρατηρούνται έντονα τέτοια φαινόμενα και να πούμε ότι το επόμενο διάστημα δεν θα μείνει μόνο στις τουριστικές επιχειρήσεις και στους τουριστικούς προορισμούς η ΑΔΕ, θα επεκτείνει τους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. Το πρόγραμμα που έχει ήδη βγει αναφέρεται σε 60.000 ελέγχους σε όλη την Ελλάδα, Γιώργο, για το επόμενο διάστημα και καταλαβαίνεις ότι έχουμε μπροστά μας μία περίοδο εντατικών συνεργείων ελέγχου από την πλευρά της εφορίας σε όλες τις κατευθύνσεις. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σωτήρη, για το ρεπορτάζ. Καλό βράδυ. Τώρα, σε ένα εμπόδιο που δεν έχει υπολογιστεί, πέφτει το μεγάλο έργο αναβάθμισης των δικτύων οπτικών ινών στην Πάτρα για υψηλότερο επίπεδο τηλεπικοινωνίας. Τον τελευταίο ένα χρόνο πραγματοποιείται μια σκληρή διαπραγμάτευση για τις εργασίες αποκατάστασης στους δρόμους της πόλης. Ο Δήμος επιδιώκει να υπάρξει πλήρης αποκατάσταση των οδοστρωμάτων από τα σημεία που θα περνούν οι οπτικές ίνες, κάτι όμως που θα εκτροχιάσει το κόστος του έργου. Να περάσουν οπτικές ίνες από σε τμήματα της πόλης. Τους είπαμε φυσικά να περάσετε και να κάνετε οπτικές ίνες και ό,τι καλύτερο είναι για την πόλη μας. Και μετά στη συζήτηση το πώς θα περάσουν και τα λοιπά, γιατί έχουμε διάφορα προβλήματα, όπως ξέρετε, τις οπτικές ίνες. Όπου και να πας και έχουν περάσει παλιότερα, έχουμε τεράστια προβλήματα, δηλαδή σκάβουν ένα πλακάκι, ας πούμε, με 10 εκατοστά πλάτος, από το τον οποίο πουλώνεται πλημελός και κατατεμαχίζεται ο δρόμος, φεύγει και το ασφαλτικό που πάει στα τελευταία στρώσεις και έχουμε τεράστια προβλήματα. Λειτουργικά αφενός και αισθητικά αφετέρου. Μπορείτε να κάνετε οπτικές ίνες φυσικά, αλλά θα αποκαταστήσετε τους μεν καινούργιους δρόμους όπου περάσουν, που είναι περάσει καινούργια ασφαλτικά, όπου έχει γίνει έργο πενταετίας και κατατεμαχιστεί ο δρόμος, δηλαδή περνάει δεξιά-αριστερά οπτική ίνα και κάθετα προς τα σπίτια. Πρέπει να αποκατασταθεί πλήρως ο δρόμος, όπως σας παραδίδεται, ακριβώς αυτή είναι η ιδέα. Όπως σας τον δίνουμε, θα μας τον δώσετε. Αυτή η καθυστέρηση που λέτε δεν οφείλεται στο Δήμο. Εμείς έχουμε αποφασίσει πώς να γίνουν τα έργα. Και νομίζω κάθε δημότης της Πάτρας θα συμφωνήσει με τη Δημοτική Αρχή ότι πρέπει να αποκαθίσταται ο δρόμος όπως είναι. Τώρα έναρξε και επίσημα για το κυνήγι, εδώ και λίγα 24 ώρα, με τους απανταχού κυνηγούς να επιστρέφουν και πάλι στα δάση, προκειμένου να ασκήσουν το αγαπημένο τους χόμπι μέχρι και τις 29 Φεβρουαρίου του 2024. Η ακρίβεια στο σύνολο της οικονομίας δεν θα μπορούσε να μην επηρεάσει και τα κυνηγετικά είδη, με τα βυσίγκια να έχουν πάρει την ανηφόρα. Με τα οπλά στα χέρια βρίσκονται οι κυνηγοί, αφού ξεκίνησε και επίσημα η κυνηγετική περίοδος, με τα πρώτα μηνύματα να είναι κάτι περισσότερο από ενθαρρυντικά. Ξεκίνησε και για φέτος η κυνηγετική περίοδος, ξεκίνησε ομαλά. Υπάρχουν κάποια θυράματα στην περιοχή μας. Περιμένουμε να αλλάξουν οι καιρικές συνθήκες, να έρθουν και περισσότερα θυράματα. Είναι ενθαρρυντικά τα δείγματα που μας δείχνει αυτή τη στιγμή ο χώρος. Ελπίζουμε να υπάρχει και ανταπόκριση από τα θυράματα, έτσι ώστε ο κυνηγός να έχει κίνητρο να εξορμήσει στη φύση. Οι λάτρεις του κυνηγιού σπέβδουν στα καταστήματα για να προμηθευτούν όλα όσα χρειάζονται για το χόμπι τους. Οι κυνηγοί έχουν ξεκινήσει να εφοδιάζονται με όπλα, με φυσίγκια, με ρούχα, εξοπλισμό. Ένας κυνηγός χρειάζεται πρώτα απ' όλα το τουφέκι του. Από εκεί και πέρα κάποια ενδυμασία η οποία είναι πιο ανθεκτική στη φύση, είτε αδιάβροχα είτε άλλους εξοπλισμούς. Από εκεί και πέρα είναι τα φυσίγκια του και αν κάνει κυνήγια με ιχνηλάτιση, τα σκυλιά του κτλ. Η νέα οικονομική κρίση και οι ανατιμήσεις παντού δεν έχουν αφήσει ανεπηρέαστο και το κυνήγι, με τις τιμές των φυσίγκιων να έχουν πάρει την ανηφόρα. Οι αυξήσεις είναι τεράστιες, ειδικά στο φυσίγκι. Δεν έχει ο καταναλωτής τη δυνατότητα να πάρει τις ποσότητες που επιθυμεί, με αποτέλεσμα να βλέπουμε μειωμένες ποσότητες, αλλά η κίνηση παραμένει σταθερή. Γενικότερα, τα τελευταία δύο χρόνια με την οικονομική κρίση έχουν περιοριστεί αρκετά. Είχαμε και από πέρυσι μια μεγάλη αύξηση στην τιμή των φυσικείων, λόγω του μολύβδου. Όμως η κυνηγή, επειδή είναι ένα χόμπι το οποίο είναι από τα πλέον αγαπητά και παλαιά χόμπι που έχει ο άνθρωπος, δεν το έχει ακόμα σταματήσει. Μπορεί κάποιοι να το έχουν περιορίσει εν μέρη,
αλλά συνεχίζει να γίνεται αυτή η κυνηγητική δραστηριότητα. Οι περισσότεροι κυνηγοί, λόγω και των αυξήσεων, προχωρούν στην αγορά μεταχειρισμένων όπλων, ενώ υπάρχουν και αυτοί που απλά συντηρούν τις παλιές τους καραμπίνες. Το μεγαλύτερο μέρος των κυνηγών κοιτάει για κάποια μεταχειρισμένα και λίγο πιο οικονομικά όπλα. Στις καραμπίνες υπάρχει μια κίνηση χωρίς ιδιαίτερες αυξήσεις, όπως το φυσίγγι. Εμείς εδώ πέρα αναλαμβάνουμε συντηρήσεις όπλων, οι οποίες καλό είναι να γίνονται ανά ετήσια βάση τουλάχιστον. Διαθέτουμε γκάμα όπλων και οικονομικά και πιο εξεζητημένα. Οι κυνηγοί πρέπει να είναι ιδιαίτερως προσεκτικοί και να τηρούν τα προβλεπόμενα για την ασφάλειά τους. Κυνηγητική περίοδο πρέπει οι κυνηγοί να φοράνε ένα πορτοκαλί γυλαίκο. Εάν ειδικά κυνηγάνε κάποια θυράματα όπως είναι λαγός, γουρούνι, ορτίκι, μπεκάτσα. Αυτά τα πρέπει να το φοράνε για λόγους ασφαλείας, να φαίνονται μεταξύ τους για να μην έχουν κάποιο ατύχημα. Γιατί κάτω από παρελθόν έχουν γίνει αρκετά ατυχήματα και έχουν χαθεί άδικα πολλές ζωές κυνηγών. Αυτές, κυρίες και κύριοι, ήταν οι ειδήσεις από την Πάτρα και τη Δυτική Ελλάδα, όπως συγκατέγραψε η κάμερα του Best. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.